γιατί νούμερο ένα σειρά το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ευρώπης. Γιατί η Δούμα της Ρωσίας, τους αξιωματούχους, τους έστειλε διακοπές κατά περιόδους εκεί που ήταν το πιο όμορφο. Δηλαδή για σκι πηγαίνανε στη Ρουμανία, στον Μπραστό. Για μπάνιο έρχονταν Ντουμπρόβνικ, Οπάτια και Ροβίνη. Υπήρχαν άλλες περιοχές για τα υποδιέστερα στρώματα, αξιωματικούς, εργάτες και ούτω καθεξής. Ο Δήμος του Ντουμπρόβνικ πήρε το χώρο το 1996. Ανήκει στο Δήμο του Ντουμπρόβνικ και Ευθύνη, νίκιασε το χώρο του μοναστηριού και είναι εστιατόριο καφετέρια, όπως καφετέρια δημοτική και αυτή που περάσαμε μπροστά, και πλέον δώσανε άδεια στο Βατικανό να πάρει ένα μικρό χώρο μέσα στο μοναστήρι και να χτιστεί μια εκκλησία της Αναλήψεως και της Άμωμης Σύλληψης, του Κρίνου δηλαδή, 21 Νοέμβρη, για να λειτουργήσει πάλι και το μοναστήρι σε ένα και μοναδικό χώρο. Η Αγία Έδρα, το Βατικανό, ζήτησε να πάρει το νησί όλο, πληρώνοντας, δεν ξέρει κανείς το ποσό, όμως ο Δήμος αντιστάθηκε και λέει όχι. Η παραλία προς τον νότο, εκεί που θα πάμε τώρα μέχρι τη λίμνη, απαγορεύεται να πάμε εμείς γιατί είναι γυμνιστές, η νότια παραλία. Η δυτική παραλία κάνει κανονικά μπάνιο κόσμος, όπως μπάνιο κάνουμε και στο λιμανάκι που βγήκαμε. Είναι πολύ καθαρά τα νερά, είναι κρύα όμως, μέσα στη θερμοκρασία 25 βαθμούς το νερό. Είναι πεντακάθαρα και βαθιά τα νερά. Έχει ντουζιέρες και στο χώρο εδώ στο λιμανάκι και ντουζιέρες στην άλλη παραλία που μπορείτε να κάνετε μπάνιο. Για τους γυμνιστές πλάκα, έκανα και να περπατήσει, μπορεί να περπατήσει. Πάμε να μπούμε μέσα στο μοναστήρι που το κτίριο το κατέστρεψα για να χτίσουν κτίρια μέσα στο Ντουμπρόβνικ. Οι κολόνες που έχουν μείνει εδώ.